Πάμε γρήγορα, κύριε Γεωργιάκη, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τα όσα συμβαίνουν. Και οι πολίτες νιώθουν την πλήρη ανασφάλεια. Για ποιο λόγο θα μου πείτε? Έχουμε την εγκληματικότητα να χτυπάει στα ύψη. Έχουμε εισβολείς, οι οποίοι μπήκαν παρανόμως στη χώρα μας, να διαμένουν στη χώρα μας και να δρούν σε αδίστακτες συμμορίες και εγκληματικές οργανώσεις. Περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι έχουν εισβάλει παράνομα στη χώρα είναι ανενόχλητοι παντού. Και φυσικά έχουμε και ένα παράνομο γιγαντιαίο τζαμί. Σε ποια περιοχή? Στα Μέγαρα. Στα Μέγαρα. Στα Μέγαρα, ναι. Ένα τεράστιο παράνομο τζαμί, όπου θα δούμε εδώ πέρα τι ακριβώς λέει το ρεπορτάζ, τι ακριβώς αποκαλύπτεται. Να πούμε εμείς για το γνωρίζετε, ότι υπάρχουν περισσότερα από 80 τζαμιά στην Αττική. Περισσότερα από 80 παράνομα τζαμιά στην Αττική. Εδώ πάμε σε ένα γίγας παράνομο τζαμί. Να καλημερίσουμε, να καλησπερίσουμε και τον Ανδρέα Καραγιάννη από το Εκκλησία Online. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα, Ανδρέα. Βλέπουμε το τι συμβαίνει. Για πες μας, και θα δούμε σε λίγο και φωτογραφικό υλικό, αν μπορούμε, και μέσα από το συγκεκριμένο τζαμί. Για πες μας. Ναι. Λοιπόν, έκανε πριν από λίγες μέρες, όπως είπες και εσύ, ένα γίγας τζαμί τα εγγένειά του, παράνομο, χωρίς να έχει πάρει καμία άδεια. Μάλιστα, το θεωρούν λέει πολιτιστικό κέντρο οι επίσημες αρχές. Αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο είναι εκείνο του Βοτανικού, να θυμίσουμε. Αυτό έχει πάρει άδεια και έχει πάρει αυτό άδεια. Ναι. Για ποιο λόγο έχει πάρει άδεια? Για να μην υπάρχουν παράνομα τζαμιά στη χώρα και στην Αττική. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα βλέπουμε όμως εκτός Αττικής, στα Μέγαρα, υπάρχει αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι και παράνομο, πολιτιστικό κέντρο, το είπαμε. Υπήρξε πλήθος, λέει, Πακιστανών από την κοινότητα, πώς το λένε εκεί, και βεβαίως υπήρξαν και πρωτοκλασσά τα ονόματα για να το εγκαινιάσουν. Μεταξύ αυτών ένας μεγαλοϊμάμις, παρακαλώ, Φιαζούν Χουσέιν, λέει, Καντρί, ο οποίος ήρθε από τον Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία, προκειμένου να δώσει τις ευλογίες του για τα εγγένεια αυτού του τζαμιού. Είναι, να πούμε, ο συγκεκριμένος και ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα του Ισλαμισμού του Πακιστάν, της Διασποράς πιο συγκεκριμένα. Είναι πάρα πολύ σκληρός στη θρησκοληψία του, φανατικός θαυμαστής, μάλιστα, του Ερντογάν, παρακαλώ. Εχθρός της Ορθοδοξίας. Ένας πολέμιος της Ορθοδοξίας. Μάλιστα. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι, λέει, με τα μεγαλύτερα κέντρα εξουσίας στο Πακιστάν σε μόνιμη ανοιχτή γραμμή. Ξέρουμε ότι το Πακιστάν, το ξαναλέμε, είναι φίλος της Τουρκίας μαζί με το Αζερμπαϊτζάν. Έτσι λοιπόν αυτός βρέθηκε πριν από μερικές μέρες για να κάνει τα εγγένεια του τζαμιού, το οποίο, μάλιστα, τζαμί από ό,τι φαίνεται δεν έχει χρηματοδοτηθεί βέβαια από την εδώ πακιστανική κοινότητα, αλλά από όλα αυτά τα γύρω-γύρω κέντρα ισλαμικά που υπάρχουν στην Ευρώπη, που θέλουν βέβαια το... Πάμε να κάνουμε αποκαλύψεις, κυρίες και κύριοι. Ναι. Γιατί δεν εμφανίστηκε ως μανιτάρι μαγικό το συγκεκριμένο παράνομο τζαμί. Να πούμε λοιπόν ότι τα μέλη της πακιστανικής κοινότητας της συγκεκριμένης αγόρασαν ένα μεγάλης έκτασης οικόπεδο στα Μέγαρα τον Ιούνιο του 2019. Ξεκίνησαν να κατασκευάζουν ένα διόροφο τζαμί με υπόγειο στα πρότυπα του Βοτανικού. Mm-hmm. Σχεδόν τραυτόχρονα με τα ανεπίσημα εγγένεια τότε του Βοτανικού. Υπεύθυνος λοιπόν για την κατασκευή και πρόεδρος της Επιτροπής και ημάμης του τζαμιού είναι ο Μουχάμ Ιρφάν Σουλτάνη, ο οποίος έχει συστήσει ένα σωματείο το οποίο λέγεται Τανζίμ Γκουλζάρ Μαντίνα, το οποίο είναι και το όνομα του τζαμιού. Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι έχει το συγκεκριμένο σωματείο, έχει αναγνωριστεί από το Ειρηνοδικείο Μεγάρων και θεωρήθηκε το Πρωτοδικείο Αθηνών. Δηλαδή, όποιος είναι να κάνει ένα σύλλογο, παίρνει τη σφραγίδα αμέσως. Δυστυχώς δεν το ελέγχεται. Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Πρόκειται για ένα τέχνασμα που επιστρατεύεται για να λειτουργούν τα τζαμιά
ως αναγνωρισμένα πολιτικά σωματεία και καθώς πρέπει να πούμε ότι τα δεκάδες παράνομα τζαμιά λειτουργούν κατά τρόπο παράνομο και ψάχνουν αυτό το κολπάκι να πούμε ότι είναι ένα πολιτιστικό κέντρο ή ένα σωματείο. Χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος από τις αρχές, από την πολιτεία και από την ελληνική αστυνομία. Ελέγχει κανείς αν όντως αυτά τα παράνομα τζαμιά επιτελούν το δίθεν σκοπό τους περί μετάδοσης της θρησκείας τους ή κρύβουν άλλες εγκληματικές ενέργειες από πίσω? Θα σου δώσω... Μήπως είναι κέντρα εγκληματικής κατάστασης? Αυτό θα το δει κανείς? Θα σου πω το εξής. Ότι την κατασκευή του συγκεκριμένου τζαμιού όταν ετοιμαζότανε είχε επιβλέψει και ο Σαγμπάζ Αχμέτ Συντική, ο οποίος είναι αρχιμάμης της πακιστανικής κοινότητας και δεξί χέρι του διεθνούς καταζητούμενου Τζαβέν Ασλάμ, ο οποίος είναι και υπεύθυνος θρησκευτικών υποθέσεων. Ένας διεθνής καταζητούμενος είναι το δεξί χέρι του, ο οποίος έκανε όλη την επίβλεψη για να δημιουργηθεί. Ενίσχυσε οικονομικά το να γίνει αυτό το τζαμί και διαβεβαίωσε δημόσια πως αυτό το τζαμί θα είναι η αρχή και θα κατασκευάσουν περισσότερα στη χώρα μας. Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Τι γίνεται εδώ πέρα? Υπάρχει λοιπόν και ένας κληρικός εκεί, ο οποίος ο δικός τους, ο Σεΐχης λέει Σουλτάνος Φλαζούλ Χασάν Γκαντρί, γιατί μας έχονται πληροφορίες συνεχώς, ο οποίος είναι παγκοσμίου φήμης μελετητής του Ισλαμικού δόγματος και της πνευματικής επιστήμης του Σουφισμού. Εδώ μιλάμε ότι γίνονται απίστευτα πράγματα. Γίνονται απίστευτα πράγματα. Υπάρχει τρελός κίνδυνος. Γιατί μέσα στα συγκεκριμένα τζαμιά κηρύσσονται λόγοι μίσους κατά της Ορθοδοξίας, κατά των χριστιανών. Και η πολιτεία απλώς κοιτάζει. Κοιτάζει και δεν τους ενδιαφέρει. Και εδώ λέμε, γιατί δεν έχει διενεργηθεί ποτέ αυτοψία στον λόγο τζαμί από το Υπουργείο Παιδείας? Γιατί δεν έχει σφραγιστεί τον λόγο τζαμί? Γιατί υπάρχει νόμος. Να θυμίσουμε στους υπουργούς, στην κυβέρνηση και στις αρχές ότι υπάρχει το άρθρο 1, αλφανή 1672, κάθετος 1939, αλφα 123, να τους βοηθήσουμε κιόλας, να τους δείξουμε τι λένε οι νόμοι. Τι λένε οι νόμοι. Θα έπρεπε να έχει σφραγιστεί γιατί είναι παράνομο. Για ποιο λόγο δεν έχει μπει λουκέτο? Αν ανοίξετε εσείς ένα μπακάλικο, αν ανοίξετε ένα μαγαζάκι, κατευθείαν όλες οι υπηρεσίες. Περνάνε υπηρεσίες λουκέτο και μέσα, αυτόφορο. Και περνάς δικάσιμο. Και σου κόβουν να λειτουργείς την επιχείρηση. Και είσαι, θεωρείς εγκληματίας. Βέβαια. Και εδώ έχουμε ένα τεράστιο γίγα παράνομο τζαμί στην περιοχή των Μεγάρων. Με επικίνδυνους ημάμιδες και με πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν ότι όλοι αυτοί συστρατεύονται όταν χρειαστεί για να είναι εναντίον οποιοδήποτε χριστιανού ορθόδοξου. Καλούμε σήμερα να παρέμβει το Υπουργείο. Καλούμε σήμερα να παρέμβει ο εισαγγελέας. Καλούμε σήμερα να πάνε οι υπηρεσίες του κράτους εκεί. Γιατί δεν πάνε? Γιατί τα καλύπτουνε? Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο. Εδώ έχουν θράσος. Γιατί φοβούνται, κύριε Καμπούρη, γιατί φοβούνται. Έχουν ατολμία. Γιατί μετά θα κατεβούν οι Πακιστανοί, θα διαδηλώνουν στο Σύνταγμα. Και θα καταστρέφουν αμάξια και σπίτια. Γι' αυτό. Εκεί έχουμε φτάσει. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ζούμε στην απόλυτη παρακμή στη χώρα μας και ο μοναδικός, από ό,τι φαίνεται, σκοπός κάποιων είναι
να εξαφανίσουν ό,τι χριστιανικό και ορθόδοξο υπάρχει στη χώρα. Δεν θα τους αφήσουμε. Καταγγέλνουμε λοιπόν τους αρμόδιους υπουργούς. Γιατί κάντε στραβά μάτια σε όλα αυτά τα παράνομα τζαμία τα οποία λειτουργούν περισσότερα από 80 στην Αττική. Εδώ, αυτοί εδώ πέρα δεν το έχουν κρυφό όπως είναι άλλα παράνομα τζαμιά. Εδώ το έχουν φανερό. Έχουν και θράσος. Ποιος τους καλύπτει. Με ποιες κυβερνητικές πλάτες είναι ανοιχτό εδώ πέρα, ήταν όταν το φτιάχνανε το τζαμί. Άσε το πέρα, έχει γίνει ολόκληρο κτίριο. Ποιοι τους καλύπτουνε. Ποιοι κάνουν πλάτες και λειτουργεί αυτό το παράνομο τζαμί. Τι σημαίνει εκεί μέσα. Γιατί έριξε ένα μαγαζάκι, σου περνάει η αστυνομία 100 φορές να ελέγξει τα χαρτιά της νομιμότητας της λειτουργίας επιχείρησης. Και αν δει έστω και ένα χαρτί να λείπει, σε πάει στο αυτόφορο και περνάς δικάσιμο. Υπάρχει ρατσισμός των αρχών του κράτους και της κυβέρνησης. Ρατσισμός απέναντι στο χριστιανό ορθόδοξο. Είναι ρατσιστές οι κυβερνώντες κατά των Ελλήνων. Εδώ τίθονται σοβαρά ζητήματα. Σοβαρά ζητήματα και είναι υπόλογοι υπουργοί, πρωθυπουργός και οι 300 της Βουλής. Και οι 300 της Βουλής, οι οποίοι διαφορούν παντελώς και σφυρίζουν αδιάφορα. Γιατί είναι ανίκανοι ή δεν θέλουν κι αυτοί. Για ποιο λόγο, το ξέρουν μόνο οι ίδιοι. Τα έχουν βρει. Τα έχουν βρει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ή είναι ανίκανοι να ασκήσουν αντιπολίτευση και να τρίξουν τα δόντια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ασχοληθεί γενικότερα με τα παράνομα τζαμιά. Σε όλα τα χρόνια της πορείας εκπομπής μας. Εδώ θα ασχολούμαστε καθημερινά μέχρι να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και τι κίνηση θα κάνει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση και αυτό το κοινοβούλιο το οποίο σφυρίζει αδιάφορα, κάνει σαν να μην βλέπει. Κάποιοι λένε ότι είναι πολλά τα λεφτάρι. Είστε ο μόνος που το αναφέρει. Κανένας πολιτικός χώρος δεν έχει βγει να κάνει την επερώτηση για το θέμα αυτό. Και είναι λυπηρό. Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Να πούμε ότι αυτό το τζαμί έχει γίνει με χρήματα το Πακιστάν και την Αγγλία. Από εκεί έχουν έρθει τα χρήματα. Και το κόλπο που έχουν κάνει είναι ότι λειτουργεί ως πολιτιστικό σωματείο. Απαγορεύεται βάσει νόμου ένα πολιτιστικό σωματείο να κάνει θρησκευτικές τελετές. Είναι ξεκάθαρο. Γιατί είναι ένας ξεκάθαρος χώρος λατρείας. Θα σας πω το εξής, για να καταλάβετε λίγο. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι ορθόδοξοι πολίτες, χριστιανοί ορθόδοξοι, που πήγαν και κάνουν καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα. Υπήρχαν πολίτες οι οποίοι λένε, μα τι γίνεται, πού ζούμε, σε χριστιανικό κράτος ζούμε ή σε ένα ισλαμικό κράτος όπως έχουμε καταντήσει. Και εκδιώχθηκαν από το αστυνομικό τμήμα που πήγαν και έκαναν την καταγγελία. Τους είπαν εκεί, δεν μπορούμε να σας κάνουμε τίποτα. Το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και κινδυνεύουν να διωχτούν και με τον αντιρασιστικό νόμο, έτσι. Βεβαίως. Γιατί όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές έχουν δει τον αντιρασιστικό νόμο πιπίλα για κάτι τέτοια θέματα. Μένουμε εδώ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αλλά και εμείς θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί για να εμποδίσουμε ό,τι κακό πάει να συμβεί στην Ορθοδοξία. Θα μας βρουν απέναντί τους. Είναι παράνομοι και πρέπει να κλείσουν. Είναι παράνομοι και πρέπει να μπει λουκέτο. Παράνομοι και πρέπει να κάνει έφοδο η ελληνική αστυνομία. Να ελεγχθούν οι καταπακτές τους. Και εκεί και στα άλλα παράνομα τζαμιά. Γιατί πολλά λένε οι πληροφορίες. Για το τι μπορεί να υπάρχουν στις καταπακτές και στα υπόγεια αυτών των παράνομων τζαμιών που λειτουργούν στην Αττική και όχι μόνο.